Ο επόμενος εκλεκτός φιλοξενούμενος στη συχνότητά μας είναι ο άνθρωπος που μετά τον καταστρεπτικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι είχε πει, είχε προτρέψει και τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς: παιδιά, πάρτε ό,τι είναι να πάρετε από το κεντρικό σύστημα τώρα όσο περνούν οι μέρες. Και δυστυχώς για τη συντριπτική πλειοψηφία των αρκαλοχωριτών έπεσε μέσα. Διότι όσο απομακρυνόμαστε, τόσο τα κενά είναι μεγάλα και στην ουσία αυτή η περιοχή οδεύει να πάει 10 χρόνια πίσω. Ο ίδιος πάντως δεν είναι, θα το πω λαϊκά, της αρπαχτής. Επιμένει για το Αρκαλοχώρι με την επιστημονική δουλειά, στο κομμάτι που το αναλογεί. Δεν έρχεται αέρα πατέρα και αυτές τις ημέρες σε επιστημονικό περιοδικό θα ακούσουμε δημοσιεύεται η επιστημονική μελέτη του ιδίου και της ομάδας του για τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, όπου εντός εισαγωγικών ακτινογραφούνται πλήρως τα ρήγματα της περιοχής. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδρομικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου, να μην το ξεχνάμε αυτό, προειδοποίησης για τσουνάμι. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Αυτές είναι οι ιδιότητες που είχα πριν από μερικά χρόνια. Εντάξει. Αλλά συνεχίζω να είμαι ενεργός επιστήμονας. Ακριβώς γι' αυτό τις υπενθυμίζω. Δεν έχετε. Συνεργαζόμενος με την UNESCO, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν έχουν όμως σημασία οι τίτλοι. Η επιστημονική ουσία μετράει. Mm-hmm. Και εδώ, όπως και εσείς είπατε, προχθές δημοσιεύτηκε μία εκτενής μελέτη μας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη για το θέμα αυτό. Σε διεθνές γεωφυσικό περιοδικό, το Geohazards, όπου έχουμε εξαντλητική, θα έλεγα, αναλυτικότατη ακτινογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας στο Αρκαλοχώρι, έτσι όπως η σεισμικότητα εξελίχθηκε με τη μορφή προσεισμών επί τέσσερις μήνες, σχεδόν τέσσερις μήνες, από την 1η Ιουνίου και μετά, και έτσι όπως εξελίσσεται μετά τον ισχυρό καταστροφικό σεισμό με τους μετασεισμούς, αλλά και το πώς συσχετίζονται αυτοί οι σεισμοί, όλη αυτή η σεισμική ακολουθία, πώς συσχετίζεται με τα ρήγματα της περιοχής. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα προσπαθήσω να σας τα πω με πολύ αδρές γραμμές, έτσι ώστε να γίνουν αμέσως αντιληπτές. Έχουμε καταλάβει, νομίζω, πλήρως, και λέω έχουμε, διότι δεν εργάστηκα μόνος μου, εργάστηκαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σεισμολογικές και δορυφορικές μεθόδους, μεθόδους της δορυφορικής γεωδεσίας, για να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά που σας είπα, τη συσχέτιση δηλαδή της σεισμικής δραστηριότητας, τις ιδιότητες της σεισμικής δραστηριότητας και τη συσχέτισή της με τα ρήγματα. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και το γνωρίζαμε πριν το σεισμό είναι ότι υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο είναι το ρήγμα του Καστελίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό. Βέβαια, τις πρώτες μέρες όλοι αμφέβαλαν, είναι, δεν είναι το ρήγμα του Καστελίου. Το ρήγμα του Καστελίου είναι στα ανατολικά, βορειοανατολικά του Καστελίου, γι' αυτό παίρνει και το όνομα Καστελίου. Έχει ένα μήκος μόνο 6 χιλιόμετρων, ορατό μήκος στην επιφάνεια. Όμως η μελέτη μας έδειξε ότι δεν είναι αυτό το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και το οποίο είναι, για να πάρουμε ακόμα καλύτερη εικόνα, στα βόρεια-βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου, αυτό το τμήμα, το ορατό τμήμα του Καστελίου. Η μελέτη μας έδειξε ότι κατά πάσα πιθανότητα ενεργοποιήθηκε μία προέκταση του ρήγματος του Καστελίου, η οποία όμως δεν είναι προς τα νότια, νοτιοδυτικά και νότια προέκταση, από τον Νίπη Δυτό, νομίζω ότι είναι γνωστές οι τοποθεσίες, ναι. Μέχρι τη Γαρίπα περίπου, ενώ το ορατό τμήμα είναι από το Καστέλι μέχρι τον Νίπη Δυτό. Από τον Νίπη Δυτό και προς τα νότια, προς τα νότιο-νοτιοδυτικά αυλή Γαρίπα, το ρήγμα βρίσκεται θαμμένο, είναι τυφλό όπως λέμε, σε βάθος, και αυτό όμως είναι που
ενεργοποιήθηκε. Άρα να το πω μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι εξαιρετική πληροφορία αυτή. Μας λέτε ότι ουσιαστικά για μας τον απλό κόσμο, για να το καταλάβουμε, είναι το μη ορατό τμήμα του ρήγματος από νυπηδητό προς γαρίπα. Σωστά? Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό έκανε τη ζημιά. Περίπου τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων, 9-10 χιλιόμετρα μη ορατό κάτω από την επιφάνεια της γης, περίπου θα έλεγα ότι φτάνει στα 5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια και βυθίζεται ακόμα πιο πολύ. Η επάνω του, αν θέλετε, το επάνω του όριο είναι στα 5 χιλιόμετρα περίπου. Έτσι εξηγείται γιατί και στο Καστέλι είχαμε λιγότερες ζημιές έως... Ασφαλώς. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς το τμήμα του ρήγματος, το θαμμένο, το τυφλό, είναι το οποίο έχει μία κλίση, κλείνει προς τα βόρειο-δυτικά. Μάλιστα. Τα βόρειο-δυτικά και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το Αρκαλοχώρι, στο τρίγωνο, αν θέλετε, Αρκαλοχώρι, Παρτήρα-Στηρώνα. Παρτήρα-Στηρώνα, ναι, ναι. Εκεί ακριβώς είχαμε όλη την προσεισμική ακολουθία, η οποία προδίκαζε ότι εκεί θα γίνει η μεγάλη θράψη, το κύριο σεισμός δηλαδή. Εκεί έγινε ο σεισμός και εκεί έχουν γίνει οι περισσότεροι μετασεισμοί και μάλιστα εκεί έχουν γίνει όλοι οι μετασεισμοί που έχουν μέγεθος από 4 και πάνω. Βορειότερα, προς τη μεριά που είναι το Θράψανο και το Καστέλι. Το Θράψανο και το Καστέλι, ναι. Θράψανο, συγγνώμη, ναι, και το Καστέλι. Υπάρχει βεβαίως ένα νέφος, όπως λέμε, από επίκεντρα μετασεισμών και εκεί, αλλά αυτό είναι πλέον μια δευτερογενής ενεργοποίηση με πολλούς μετασεισμούς αλλά χαμηλών μεγεθών. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το ένα τμήμα του ρήγματος του Καστελίου από το Καστέλι μέχρι τον Νυπηδητό είναι ορατό στην επιφάνεια και το υπόλοιπο τμήμα, αυτό που πιστεύουμε ότι ενεργοποιήθηκε με τον ισχυρό σεισμό, δεν είναι ορατό. Εδώ έρχεται να μας δώσει τη λύση ένα άλλο ρήγμα, το ρήγμα του Νυπηδητού, το οποίο έρχεται από νότιο-ανατολικά προς βόρειο-δυτικά και κόβει σχεδόν κάθετα το ρήγμα του Καστελίου. Εκεί ακριβώς που το κόβει, σταματάει να εμφανίζεται στην επιφάνεια το ρήγμα του Καστελίου. Λόγω αυτού του κοψίματος, το λέω λίγο αυτά, συγχωρήστε με για να το καταλάβουμε όλοι, εκεί ακριβώς που έχουμε αυτό το κόψιμο, το ρήγμα πλέον του Καστελίου υπάρχει, αλλά βυθισμένο, τυφλό, κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτή είναι, νομίζω, μια πρώτη φορά, όχι νομίζω, είναι η πρώτη φορά που μπορούμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια πλέον να καταλάβουμε πώς λειτουργήσαν τα ρήγματα, ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ τους και ποια είναι η συσχέτιση των ρήγματων, αυτών που είναι ορατά στην επιφάνεια και αυτών που δεν είναι ορατά στην επιφάνεια, η συσχέτισή τους λοιπόν με την όλη σεισμική δραστηριότητα. Απλώς να τονίσω και βάζω αμέσως μια τελεία, και το ρήγμα του Νυπηδητού είναι ορατό στην επιφάνεια, είναι και αυτό ένα από τα κύρια ρήγματα της περιοχής. Άρα αν αντιλαμβάνομαι σωστά, αυτό το ρήγμα του Νυπηδητού στην ουσία απομόνωνε το τμήμα από Καστέλι προς Νυπηδητό με το υπόλοιπο όπου έχουμε και το επίμαχο τρίγωνο. Το κόβει κάθετα. Το κόβει κάθετα. Βέβαια. Άρα το τρίγωνο που λέτε ότι είχαμε τη θράψη ουσιαστικά είναι Αρκαλοχώρι, Πάρτηρα, Στήρωνας, είπατε? Ναι. Μάλιστα. Εκεί κατά κύριο λόγο. Τώρα, το αμέσως επόμενο λογικό ερώτημα, με αυτό που έχετε παρατηρήσει, ερμηνεύεται ο σεισμός αυτού του μεγέθους πλέον? Ναι, και βέβαια. Και αυτών των χαρακτηριστικών. Βεβαίως, ανταποκρίνεται πλήρως στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, στις διαστάσεις δηλαδή, του θαμμένου τυφλού ρήγματος το οποίο ενεργοποιήθηκε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έβριμα είναι ότι, το είχα πει αυτό και από τον πρώτο καιρό, αλλά επιβεβαιώνεται τώρα, ότι στην περιοχή αυτή δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλον μεγάλο σεισμό σε αυτήν την περιοχή, από τότε που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει στην ιστορία του Αρκαλοχώρη, που είναι τουλάχιστον από το 16ο αιώνα. Ουδέποτε γνωρίζαμε. Έχουμε την εντύπωση ότι εάν είχε γίνει στα ιστορικά χρόνια ένας παρόμοιου μεγέθους σεισμός, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε καταγραφεί στην ιστορία. Ιστορικά θα τον γνωρίζαμε. Όπως ξέρουμε πάρα πολλούς άλλους σεισμούς της ιστορικής περίοδου στην Κρήτη, σε άλλες περιοχές όμως του νησιού.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι οι σεισμοί αυτοί, οι εξάριδες ας το πούμε, γιατί εξάρις ήταν αυτός, επαναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έγινε στο παρελθόν και άλλοι σεισμοί, αλλά όχι καταγεγραμμένοι μέσα στον ιστορικό χρόνο. Επαναλαμβάνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα, της τάξης εκατοντάδων ετών, μπορεί και χιλίων ή 2.000 ετών, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς. Πάντως είναι μεγάλος ο χρόνος επανάληψης τέτοιων μεγάλων σεισμών στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε ήταν αρκετά σκληρό, εντός εισαγωγικών το σκληρό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το που έγινε ο κύριος σεισμός είχαμε πολύ μεγάλη πτώση τάσης, όπως λέμε στη γλώσσα μας, να το πω ακόμα πιο απλά, μεγάλη πτώση της πίεσης, της συμπίεσης που υπήρχε εκεί μέχρι να γίνει η θράψη. Και γι' αυτό, αυτός είναι ένας από τους λόγους που είχαμε και μεγάλη επιτάχυνση ακριβώς από πάνω και βέβαια τις πολύ σημαντικές βλάβες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα πλέον και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα όπου με, αν θέλετε, προσοχή, με συνεργασία πολλών φορέων, χωρίς φωνές, χωρίς κραυγές, χωρίς να ζητάμε τίποτα δεξιά, αριστερά, δώστε μας γνωστά φαινόμενα από άλλους στην περιοχή σας, κάναμε μία δουλειά η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα έγκυρο διεθνές περιοδικό, γεωφυσικό, μετά από κρίση υποβάλλονται αυτές οι εργασίες και περνάνε από ανεξάρτητους ανώνυμους κριτές. Δεν οι οποίοι βεβαίως αποφάνθηκαν θετικά για να δημοσιευθεί και δεν χρειάζεται, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε καταλάβει, έχουμε καταλάβει απόλυτα, αλλά μας έχετε γεννήσει αρκετά ερωτήματα με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο για, για την ανυπαρξία καταγραφής σε ιστορικούς χρόνους. Μάλιστα. Και με βάση τη σεισμική ακολουθία της συγκεκριμένης περιοχής, θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μία φάση, προφανώς δεν θα μου πείτε με απολυτότητα γιατί όλοι είμαστε καμένοι από τη λογική των σεισμικών, αλλά θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μία ήρεμη φάση όπου πλέον θα πρέπει να αρχίσει να ανοίγει σοβαρά η συζήτηση της πολεοδομικής ανασυγκρότησης περιοχής? Νομίζω πως ναι. Η συγκεκριμένη περιοχή νομίζω ότι δεν απειλείται στο κοντινό ή στο μακροπρόθεσμο μέλλον, συγγνώμη, στο μέσο πρόθεσμο μέλλον από εξίσου ισχυρό σεισμό. Αυτή είναι η δική μου προσωπική πλέον γνώμη, διότι αποδεικνύεται από τα ευρήματά μας ότι, όπως σας είπα, οι ισχυροί σεισμοί επαναλαμβάνονται σε χρόνους πολύ αραιούς. Βεβαίως υπάρχουν άλλα ρήγματα στην περιοχή. Με προλάβατε. Πόσο επηρέασε λοιπόν αυτή η σεισμική δραστηριότητα σε αυτό το τμήμα που εσείς το εντοπίσατε και που δεν ήταν ορατό, πόσο επηρεάζει το ορατό Καστελίου Νιπιδητού, το ορατό Νιπιδητού ή άλλα ρήγματα στην περιοχή? Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν είχαμε μέχρι τώρα τον χρόνο να το αντιμετωπίσουμε, να το μελετήσουμε και αυτό. Θέλει και αυτό ειδική μελέτη. Υπάρχουν ειδικές μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να δούμε πώς το ένα ρήγμα φορτίζει ή αποφορτίζει. Τα γύρω ρήγματα. Διότι δεν υπάρχει μόνο η φόρτιση, υπάρχει και η αποφόρτιση. Μπορεί να, ένα ρήγμα όταν ενεργοποιείται να φορτίσει κάποιο γειτονικό του και να αποφορτίσει κάποιο άλλο επίσης γειτονικό. Αυτά είμαι βέβαιος ότι και άλλοι συνάδελφοι από ελληνικά πανεπιστήμια θα δημοσιεύσουν τις μελέτες τους και ενδεχομένως να υπάρχει μέσα στις μελέτες τους και αυτό, ενδεχομένως να το επιχειρήσουμε και εμείς σε κάποια μελλοντική μας μελέτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι για το συγκεκριμένο ρήγμα νομίζω ότι υπάρχει πλέον μια αποφόρτιση που θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα τη συμπεριφορά των άλλων, των γειτονικών ρήγματων. Για παράδειγμα δεν είναι μόνο ο Νιπιδητός, είναι και άλλα ρήγματα όπως είναι για παράδειγμα του Γιούχτα που εντοπίζεται στην... Αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί ήδη έχετε κάνει ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας βήμα. Δίνετε μια πλήρη ακτινογραφία και εξήγηση του επίμαχου τμήματος και μη ορατού. Όμως το ερώτημα είναι αυτό το, εγώ θα το πω λαϊκά, έτσι, δεν είμαι επιστήμονας. Το πλέγμα ρήγματων μπορεί να επηρεάσει ρήγματα, ας το πω έτσι, πιο φυρμάτα, πιο βόρειο-βορειοδυτικά?
Το ρήγμα του Γιούχτα βρίσκεται ακριβώς στα βόρειο-δυτικά, είναι περίπου στα νότια, περίπου του Ηρακλείου, βόρειο-δυτικά από το Αρκαλοχώρι. Ενεργά ρήγματα. Και λέω ρήγματα γιατί είναι δύο, είναι το σωστά δυτικό και το ανατολικό ρήγμα του Γιούχτα. Θα πρέπει και αυτά να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές μελέτες για αυτό που σας έλεγα πριν, την μεταφορά τάσεων, δηλαδή την φόρτιση ή την αποφόρτιση. Ούτε τα αποκλείεται, ούτε λέτε όμως ότι το επηρεάζει. Ούτε το εννοείται. Θέλει μελέτη, λέτε. Θέλει μελέτη. Είστε πολύ προσεκτικός. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μπορούμε να. Εκεί που έχουμε άγνοια, λέμε προς το παρόν έχουμε άγνοια. Υπάρχει μια πολύ, αν θέλετε, δυνατότητα, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα από την επιστήμη σήμερα να τα δούμε αυτά τα θέματα, αλλά θέλουν δουλειά και είναι και κοπιώδης δουλειά μακροχρόνια. Επί μήνες εργαστήκαμε, για παράδειγμα, για να σας περιγράψω αυτά που σας λέω, και μακάρι να είχαμε σαφές την δυνατότητα να τα δούμε και απεικονισμένα, διότι έχουμε εξαιρετικές εικόνες που τα δείχνουν αυτά. Εγώ θα σας καλέσω να έρθετε σε εκπομπή για αυτό το πράγμα και τηλεοπτική, δοθείς ευκαιρίας βεβαίως, αφού καταπέσει λιγάκι ο κουρνιαχτός των όσων δραματικών συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο. Ασφαλώς. Με μεγάλη χαρά, διότι θα δείτε και σε τρεις διαστάσεις μέσα στο εσωτερικό της γης πως έχουμε απεικονίσει αυτό το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε και τη συσχέτισή του με τους προσεισμούς και τους μετασεισμούς. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τους προσεισμούς. Το είχα πει και σε άλλη περίπτωση, τώρα που έχουμε καθαρή εικόνα, είναι ένα πρότυπο, ένα μεγάλο μάθημα. Η προσεισμική ακολουθία, η οποία εξελίχθηκε επί σχεδόν 4 μήνες, από την 1η Ιουνίου του 2021 ξεκίνησε, μέχρι τις 25 σωστά Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 25, το τελευταίο διήμερο, είχε απόλυτη ησυχία, δεν είχε καθόλου, δηλαδή από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, δεν είχε καθόλου προσεισμούς, ήταν μια ησυχία, είχε φτάσει πλέον το σύστημα στην πλήρη φόρτιση. Δεν άντεχε άλλο μέχρι που είναι το κύριο σπάσιμο, και αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις προσεισμών και στην Ελλάδα και αλλού. Το τελευταίο διάστημα είναι ήσυχο, 2-3 μέρες με προσεισμική ησυχία. Είναι μια καλή, πολύ καλή προσεισμική ακολουθία, την οποία έχουμε μελετήσει επίσης μέσα σε αυτή μας τη μελέτη, και νομίζω ότι αποτελεί μια, αν θέλετε, έναν οδηγό για τη μελέτη προσεισμικών ακολουθιών στο μέλλον και στην Ελλάδα και αλλού στον πλανήτη. Αυτό που λέτε είναι εξίσου σημαντικό, κύριε Παπαδόπουλε. Λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτή η ακολουθία των προσεισμών έφτιαξε πια ένα manual που μας οδηγεί πιο κοντά στην αντίληψη ότι έρχεται κάτι μεγαλύτερο. Ασφαλώς, διότι οι προσεισμοί έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες από ό,τι έχει η συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα σε μια περιοχή, και βέβαια πολύ διαφορετικές ιδιότητες από τους μετασεισμούς. Αν έχουμε λοιπόν ανάλογα φαινόμενα στον ελλαδικό χώρο, λέω για παράδειγμα, έτσι, ναι, κανείς πια δεν θα μπορεί μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της μελέτης να δηλώσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Άστο. Δεν είναι έτσι απλό, λέτε. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει ελαφρά την καρδία, όπως θα μου επιτρέψετε να πω ότι έγινε στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Υπήρξαν συναδελφοί μου οι οποίοι, νομίζω, ελαφρά την καρδία, είπαν ότι δεν θα είναι πάνω από 5-5 μέρε. Μάλιστα. Νομίζω μια χαρά ότι είναι καταγεγραμμένα. Μια χαρά τα λέτε. Μια και νομίζω ότι ήταν ελαφρά την καρδία για δύο λόγους. Οι κάτοικοι ήταν πιο υποψιασμένοι, αλλά ακούγανε τους ελαφρά την καρδία και σου έλεγε ήρεμα. Μάλιστα. Πρώτον, διότι δεν είχαν έρθει στην Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου στις 24 Ιουλίου που αξιολογήσαμε την περιοχή. Δεν είχαν έρθει. Και την επομένη, χωρίς να έχουν πει τίποτα στην Επιτροπή, είπαν ελαφρά την καρδία αυτό το 5-5-2. Εξέτοντας το σύνολο της σεισμολογικής κοινότητας, διότι πολλοί αποκόμισαν την εντύπωση ότι το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, αν θέλετε, έπεσε έξω. Διότι άλλο το να μην κάνεις εκτίμηση και να δηλώσεις άγνοια, να πεις δεν έχω επαρκή γνωστικά εφόδια και δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη, και άλλο να κάνω και να λέω δεν θα πάει πάνω από 5-5-2. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Έγινε ακόμα χειρότερα, διότι η πληροφορία αυτή εδόθη δημοσίως, με δημόσιες δηλώσεις, παρένθεση, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει δημόσιες δηλώσεις, όμως έγινε χειρότερο, διότι οι δημόσιες δηλώσεις αυτές έγιναν χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν έρθει την προτεραία 1-2 μέρες πριν στην Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, στην οποία είναι μέλη.
και να πούν και τη δική τους γνώμη, να ανταλλάξουν γνώμες με άλλους, διότι ξέρετε δεν υπάρχει πάπας στην επιστήμη, ανταλλάσσουμε γνώμες, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, δεν τα γνωρίζουμε όλα, αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που δεν γνωρίζουμε, έχουμε κι εμείς έναν βαθμό υποκειμενικότητας, ενώ οι επιστήμονες δεν είμαστε πάντοτε αντικειμενικοί και πάρα πολύ σωστό είναι να, μέσα στα όργανα τα επιστημονικά να ανταλλάσσουμε τις απόψεις. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα και αυτά είναι τα μαθήματα. Τα λέω αυτά για να δούμε τα μαθήματα από τα οποία πρέπει να προοδεύει, με βάση τα οποία πρέπει να προοδεύει η επιστήμη και μετά η επιχειρησιακή εφαρμογή. Κύριε Παπαδόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, είναι εντυπωσιακά και θα σας παρακαλέσω να μας στείλετε μερικές εικόνες σήμερα, αν είναι εφικτό, να τις παραθέσουμε και στο κεντρικό δελτίο, να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη και τηλεοπτικά, ό,τι είναι εφικτό. Εδώ έχω ένα ερώτημα από το φίλο το Γιώργο. Λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Παπαδόπουλο εξ αρχής αυτής της περιπέτειας. Πριν 2-3 μέρες είχαμε ένα κλάστερ, έλα ρε παιδιά, κλάστερ. Είχαμε μία σεισμική ακολουθία νότιο-δυτικά της Παλαιόχωρας και βόρεια της Σιτίας. Και τα δύο σημεία, λέει, έχουν δώσει στο παρελθόν μεγάλα μεγέθη. Να ανησυχούμε για αυτά τα ρήγματα? Να ανησυχείτε για όλη τη χώρα, αλλά για πείτε, κύριε Παπαδόπουλε. Έχω εικόνα, όπως και για άλλες περιοχές της χώρας, για παράδειγμα στη Χαλκίδα, στη Θήβα, συνεχίζει στη Θήβα. Αλλά ας έρθουμε στα δικά σας. Όπα, συγγνώμη, με γαργαλάτε τώρα. Ένα βόρειο-βορειοανατολικά. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί με γαργαλίσατε. Συνεχίζει, λέτε, στη Θήβα. Όπως συνέχιζε και στα Αρκαλοχώρη. Κάτι λέει αυτό? Όχι. Όχι. Διότι στο Αρκαλοχώρη έχει προηγηθεί ο ισχυρός σεισμός και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλη η ακολουθία η οποία εξελίσσεται από τότε είναι μετασεισμική. Όχι, όχι, άλλο λέω. Πριν το μεγάλο σεισμό, είχαμε 4 μήνες Αρκαλοχώρη. Είναι το ίδιο και η Θήβα, μήπως? Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν δείχνει όλα εκείνα τα ξεκάθαρα σημάδια που έδειξε στο Αρκαλοχώρη. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ακόμα δεν πρέπει να αφήσουμε τη Θήβα έξω από το πεδίο της προσοχής μας, τουλάχιστον επιστημονικά, αν και επιχειρησιακά, το έχουμε πει ήδη σαν Επιτροπή, θυμίζω, 24 Ιουλίου και στις 29 Σεπτεμβρίου δύο φορές εξετάσαμε την περίπτωση της Θήβα, διότι εκεί ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου η ανώμαλη σεισμική δραστηριότητα και η Επιτροπή μας είχε πει ότι πρέπει να ληφθούν επιχειρησιακά μέτρα προστασίας της περιοχής αν ομιγέννητο γίνει ένας ισχυρότερος σεισμός. Λοιπόν, για να επανέλθω στα νότια της Παλαιόχωρας και ανατολικά, βορειοανατολικά της Σιτίας, πράγματι τις τελευταίες μέρες έχουμε δύο τοπικές μικροεξάσεις, εγώ θα έλεγα, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν ξεπεράσει τα φυσιολογικά πλαίσια. Έχω πλήρη εικόνα, τα παρακολουθώ με τους συνεργάτες μου και οι δείκτες σεισμικότητας που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίζουμε το επίπεδο κινδύνου μας λένε ότι δεν έχουμε ξεπεράσει μια κόκκινη γραμμή, είμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια. Κάντε μου μια χάρη, ξέρω ότι σας ταλαιπωρώ λίγο, κύριε Παπαδόπουλε, καθόλου, αλλά χαρά μου. Με παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα από τα Αρκαλοχώρη που μόλις, βλέπετε, έχουμε πήξει με την Ουκρανία, αλλά και λογικό. Ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω. Λέει, παρακαλούμε πολύ τον κύριο Παπαδόπουλο, είπε λοιπόν ότι έχει καταγράψει, θέλει να μας επαναλάβει τι μας προκάλεσε το σεισμό τελικά, αφού δεν ήταν το γνωστό ορατό ρήγμα του Καστελιού. Θέλετε ξανά να το... Κάντε μια επανάληψη και για αυτούς που ανοίξατε τώρα. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει η συνέχεια του ορατού τμήματος, η οποία συνέχεια είναι μέσα στο υπέδαφος, δεν είναι ορατό στην επιφάνεια. Ξέρετε, δεν είναι όλα τα ρήγματα ορατά στην επιφάνεια. Υπάρχουν και ρήγματα τα οποία είναι θαμμένα, να το πω απλά, είναι τυφλά, δεν βγαίνουν δηλαδή μέχρι την επιφάνεια για διάφορους λόγους, όμως η επιστήμη έχει τρόπους να τα βλέπει εντός εισαγωγικών, να τα ακτινογραφεί εντός εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν το τμήμα του ρήγματος, το οποίο είναι από τον Ιππιδητό και προς τα νότια νότιο-δυτικά μέχρι την περιοχή Γαρίπα και Παρτήρα, λέω λίγο χοντρικά τη γεωγραφία για να καταλαβαινόμαστε, αυτό το τμήμα του ρήγματος, το οποίο είναι τυφλό, θαμμένο, αυτό ενεργοποιήθηκε και έδωσε τον σεισμό. Όχι το τμήμα το οποίο βρίσκεται βορειότερα από Νηπιδητό μέχρι Καστέλη και το οποίο έχει ορατό μήκος 6 χιλιόμετρα. 6 χιλιόμετρα δεν είναι εξάλλου
αρκετά για να μας δώσουν τον εξάρισμα. Ενώ το απονιπηδητό Γαρίπα Πάρτιρα είπατε ότι είναι 9 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι. 9 με 10 χιλιόμετρα. 9 με 10. Ως προς το μήκος. Ναι, ναι. Και άλλα τόσα περίπου ως προς το βάθος. Και τα μόνωσε, ποιητική αδεία, δημοσιογραφική αδεία, τα μόνωσε μεταξύ τους. Το κάθε, το είπατε, ρήγμα του νηπιδητού, το τρίτο της. Το ρήγμα του νηπιδητού έρχεται και κόβει στη μέση, αν θέλετε. Θα ήταν δηλαδή ένα ενιαίο ρήγμα, πιστεύουμε, ορατό, όλο αυτό, από το Καστέλι μέχρι τον νηπιδητό και ακόμα νοτιότερα, όμως το ρήγμα του νηπιδητού που φαίνεται ότι γεωλογικά είναι μάλλον νεότερο από το ρήγμα του Καστελίου, και τα δύο βέβαια ενεργά, αλλά γεωλογικά νεότερο, το κόβει και έτσι... Το δεύτερο, το νότιο τμήμα, ο νότιος κλάδος είναι θαμμένος, είναι τυφλός, δεν φαίνεται στην επιφάνεια. Αυτός όμως είναι ο κλάδος του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και έδωσε τον ισχυρό σεισμό. Εκεί ακριβώς, εξάλλου, έγιναν και όλοι οι προσεισμοί, οι οποίοι, όπως λέμε, πυρηνοποίησαν, έφτιαξαν τον πυρήνα εκεί που θα έσπαγε το τμήμα του ρήγματος για να μας δώσει τον σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Και να επαναλάβω εγώ αυτό που είπατε, ότι το επίμαχο τρίγωνο λοιπόν αυτής της προσεισμικής δραστηριότητας που θα είχαμε και τη θράψη ήταν Αρκαλοχώρη Πάρτιρα Στήρωνας. Ακριβώς, για όσα ανοίξαν τώρα. Είναι. Μάλιστα. Δείχνουν οι εικόνες μας ξεκάθαρα, με μεγαλύτερο προσεισμό στις 24 Ιουλίου, θυμίζω, με 4,6. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας από το Αρκαλοχώρι, κύριε Παπαδόπουλε, προφανώς λέει δεν είστε ο ειδικός των κατασκευών, σας λέει κάτι από εδώ και κάτω κατασκευαστικά για την περιοχή μας? Εννοούν φυσικά τις κατοικίες τους οι άνθρωποι. Ναι, νομίζω... Πρέπει να αναθεωρηθεί ακόμη και ο γενικός πολεοδομικός κανονισμός. Ο αντισεισμικός κανονισμός. Ναι, ο αντισεισμικός, λάθος έκανα. Εντάξει, ναι, ο αντισεισμικός κανονισμός αναθεωρείται... Σπανίως, τοπικά. Έγινε αυτό μετά το σεισμό της Πάρνηθος το 1999 στην Αττική. Νομίζω όμως ότι εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει, έστω και με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό, πολύ απλά, κάποιος ο οποίος θέλει να χτίσει ή ακόμα και να επισκευάσει, να ζητήσει από τον πολιτικό μηχανικό του που θα του κάνει την μελέτη, να βάλει παραπάνω, να το πω απλά, σίδερο και μπετόνο από αυτό που προβλέπει ο αντισεισμικός κανονισμός. Έτσι θα το κάνει ακόμα πιο γερό. Να αυξήσει τα στάνταρ, τα ίδια από τα προβλεπόμενα. Βέβαια, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια επιβάρυνση οικονομική, αλλά προφανώς. Δεν το απαγορεύει κανένας. Απέναντίας είναι απολύτως θεμητό και θετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που δίνετε και για μένα πολυτιμότερο όλων, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν αυτό που είπατε στο πρώτο μέρος στην αποφώνησή του, ότι δηλαδή πια αυτό μας έχει δημιουργήσει ένα οδηγό, να το πω έτσι. Αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε επί 4 μήνες στο Αρκαλοχώρι δεν είναι ένα απλά έτσι τοπικό, είναι πια ένα δεδομένο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε όλη τη χώρα. Και επιστημονικά και κοινωνικά και επιχειρησιακά. Τι υπόθηκε, πώς υπόθηκε, ποιοι το είπαν, γιατί το είπαν. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι μόνο το επιστημονικό. Δεν είναι ο επιστήμονας σε μια γυάλα, απομονωμένος από την κοινωνία, βλέπει τα φαινόμενα και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Τουλάχιστον εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Με ενδιαφέρει και η κοινωνική, αν θέλετε, επαφή, ο κοινωνικός αντίκτυπος εκείνων τα οποία λέμε, και εκείνων τα οποία δεν λέμε. Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε, τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πούμε δημοσίως. Εκείνο που λέμε όμως δημοσίως, να το λέμε στον ορθό χρόνο, με τον ορθό τρόπο και αφού έχει πρώτα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου με τους άλλους επιστήμονες, μέσα στην Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε αυτήν την επιτροπή από το 1992 στη χώρα μας. Και είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουν μια τέτοια συγκροτημένη επιτροπή για να μπορεί να αξιολογεί την πορεία των σεισμικών φαινομένων ή αν υπάρχουν προγνώσεις να αξιολογεί ή όταν υπάρχουν εξάσεις κάπου, σεισμικές εξάσεις. Άρα δεν πρέπει να απαξιώνουμε την επιτροπή αυτή, κάποιος να μην έρχεται και μετά να βγαίνει και να λέει από μόνος του «εγώ έτσι νομίζω, δεν θα είναι πάνω από 5-5-2» και μετά βέβαια να προσπαθεί να τα μαζέψει και να λέει ότι ο σεισμός ήταν 5-9, να επιμένει στο 5-9 ή στο 5-8, για να μην πάει στο 6, για να μειώνει τις εντυπώσεις
τις αρνητικές που δημιούργησαν οι δικές του αστοχίες. Ως προς τις εκτιμήσεις εννοώ. Σαφές είστε. Αυτό είναι το κοινωνικό μέρος. Δεν το λέω για να κατηγορήσω. Σαφές τι λέτε. Το ίδιο θα έλεγα όποιος και αν ήταν. Έχετε δίκιο. Πιστέψτε με. Αλλά είναι η κοινωνική πλευρά. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή ζούμε μέρες που όλοι πίστευαν ότι δεν θα τις ξαναζήσουμε, αλλά επειδή κάποιοι προλάβησαν. Εγώ δεν είχα αυταπάτε. Το τέλος της ιστορίας δεν υπάρχει. Θέλω να σας ρωτήσω στο πεδίο σας, πολύ απλά. Έχουμε την εικόνα ότι στο Ροστόβ και στο Κίεβο τα γεωδυναμικά αντίστοιχα Ινστιτούτα, δεν ξέρω πώς λέγονται, καταγράφουν τις δονήσεις από τις πολεμικές πράξεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι βομβαρδισμοί, αν είναι πυροβολά. Έχετε καθόλου εικόνα επ' αυτού? Ασφαλώς. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι βομβαρδισμοί, οι εκρήξεις από όποιας φύσεως και αν είναι η πηγή που προκαλεί τις εκρήξεις, χημικές εκρήξεις, άλλου είδους, όλα αυτά προκαλούν δονήσεις στο έδαφος και οι δονήσεις αυτές πολύ συχνά καταγράφονται από σεισμογραφικά όργανα και ενδιαφέρουν πάρα πολύ τη σεισμολογία. Είναι αντικείμενο και αυτό της σεισμολογίας και μάλιστα υπάρχει ένας πολύ ευαίσθητος ειδικός κλάδος σεισμολογίας που διεθνώς λέγεται δικαστική σεισμολογία, διότι οι καταγραφές τέτοιου είδους αποτελούν αντικείμενο μελέτης από ειδικούς σεισμολόγους οι οποίοι παρακολουθούν και δίνουν γνωματεύσεις για θέματα όπως είναι πολεμικές συγκρούσεις, για θέματα όπως είναι, αν θέλετε, μεγάλα ατυχήματα όπως ήταν το 2001 η καταστροφή του υποβρυχίου Κούρσκ στη Βόρεια Θάλασσα των Ρώσων. Η σεισμολογία έδειξε τι ακριβώς έγινε εκεί, γιατί κατεγράφει, αποδείχθηκε ότι υπήρξαν δύο μεγάλες εκρήξεις από διαρροή αερίου μέσα στο υποβρύχιο, δεν υπήρξε προσβολή του υποβρυχίου από εχθρική δύναμη, ούτε πρόσκρουση σε ύφαλο. Η δικαστική σεισμολογία είναι εκείνη η οποία παρακολουθεί παγκοσμίως την τήρηση των συμφωνιών για τον περιορισμό των πυρηνικών δοκιμών με έδρα τη Γενέβη. Υπάρχει ειδικός οργανισμός του ΟΗΕ για την παρακολούθηση με σεισμολογικές μεθόδους της τήρησης των συμφωνιών για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Τεράστιο θέμα. Τεράστια η συμβολή της σεισμολογίας στην εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης. Και η δικαστική σεισμολογία επίσης έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με την προσβολή, την τρομοκρατική προσβολή των δύο δίδυμων πύργων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, ποιος ξέρει ότι τελικά κατέπεσαν τρεις ουρανοξύστες και όχι δύο? Τρεις, ξέρει αυτό. Τρεις, όχι δύο όχι μόνο. Όχι δύο, βεβαίως. Το ξέρουμε από τις καταγραφές των σεισμογράφων. Δύο είναι οι ουρανοξύστες οι οποίοι προσευλήθησαν, όπως όλοι το ξέρουμε, με δύο διαδοχικές αεροπορικές προσβολές. Όμως μετά από λίγη ώρα κατέρευσε από μόνος του και ένας τρίτος πύργος. Από αίτια που μάλλον αποδίδονται στο ότι ήταν τρωτό το κτίριο, φαίνεται, από μόνο του, ίσως λόγω παλαιότητας, αποσταθεροποιήθηκε το έδαφος θεμελίωσης από τις δύο προηγηθήσεις καταρρεύσεις των δύο μεγάλων πύργων και έτσι κατέρευσε και ο τρίτος. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από τις καταγραφές τις σεισμογραφικές του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Νέας Υόρκης, το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα βορειότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δικαστική σεισμολογία και γενικότερα. Αναμφίβολα, μας δώσατε μία πτυχή που δεν πολύ συζητιέται, οπότε θα κλείσω με ένα ερώτημα. Σας ταλαιπώρησα, αλλά μου το γεννήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω, ακούμε για τα έξυπνα όπλα. Ο πόλεμος μόνο έξυπνος που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Τα έξυπνα όπλα, τις έξυπνες βόμβες, τις βόμβες μεγάλης ισχύος που δεν είναι και πυρηνικές, λες και αυτό το καθιστά καλύτερες. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Μία τέτοια βόμβα μεγάλης ισχύος, βόμβα πέστε το όπως θέλετε, πύραυλος όπως θέλετε, ας υποθέσουμε, υπόθεση εργασίας είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τους πόλεμους, πέφτει στον εύξηνο πόντο, μπορεί να οδηγήσει σε οστικό κύμα, σε τσουνάμι ή ακόμη και ενεργοποίηση ρηγμάτων, γιατί η Κωνσταντινούπολη κάθεται πάνω σε ρήγματα, έτσι? Ερώτηση μπορεί να σας φανεί βλακία, αλλά εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Η βλακία δεν είναι. Το πρώτο είναι αρκετά πιθανό, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένα τσουνάμι. Το
ποιες διαστάσεις θα έχει το τσουνάμι, εξαρτάται από την ισχύ του όπλου. Για το δεύτερο μάλλον αμφιβάλλω, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό να ενεργοποιήσει ρήγματα. Μάλιστα. Αλλά το πρώτο ασφαλώς μπορεί να γίνει. Εξάλλου, θα πρέπει να σας πω, επεκτείνεται τη συζήτηση, είναι τρομερά ενδιαφέρουσα, μία από τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις που κινείται δραστήρια για την ειρήνη αυτές τις μέρες, είναι φανερό ότι είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι μεγάλη πυρηνική δύναμη, ανήκει στην περίφημη πυρηνική λέσχη. Βεβαίως. Και αυτό την καθιστά βέβαια στο να έχει μια θέση ισχύως και να μπορεί να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπουμε. Mm-hmm. Άλλο όμως θέλω να πω, η Γαλλία επειδή δεν έχει εδάφη να κάνει τις πυρηνικές της δοκιμές, πραγματοποιεί τις πυρηνικές της δοκιμές εδώ και δεκαετίες σε διάφορες περιοχές του νότιου Ειρηνικού, κυρίως εκεί που έχει απικίες. Mm-hmm. Αυτές οι πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες κάνει μέσα σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργούν τσουνάμι. Μάλιστα. Νομίζω απαντήσατε ολιστικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική μελέτη με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι. Μου στέλνουν εδώ οι Αρκαλοχωρίτες, πέρα από τις ευχαριστίες τους, ότι καλό είναι, λέει, κάποιος φορέας επίσημος να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο κάτω να τα παρουσιάσει αναλυτικά. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Για όνομα Θεού. Εδώ άλλα και άλλα γίνονται. Άλλους, με προλάβατε εσείς, το είπα εγώ. Άλλα και άλλα γίνονται. Όχι, καλό είναι να καλούν και άλλους. Απλώς δεν ξέρω γιατί τους ανέχθηκαν να κάνουν χαρακτηρισμούς όπως Καραγκιόζης, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Έχουν την εντύπωση ότι δεν τα μαθαίνουμε. Όλα μαθαίνονται στην ηλεκτρονική εποχή. Καλά, εδώ ξέρετε, ιδρύματα του νησιού δεν κλήθηκαν. Αφήστε το τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Τα βουνά στα χιόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Και εγώ θα έχουμε την ευκαιρία να τα δείξουμε και με εικόνα, είναι εκπληκτικής, θα έλεγα εκπαιδευτικής ικανότητας. Οι εικόνες μας εκπαιδευτικής με την έννοια να μάθει όλος ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί. Είστε καλεσμένος και σε τηλεοπτική εκπομπή, πέρα από αυτό που θα το κάνετε σε κατοίκους, είμαι βέβαιος. Καλημέρα σε εσάς και στην ομάδα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.